Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας, καθώς πριν από λίγο, με φόντο τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε επεισόδια και μάλιστα μαχαιρώματα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και το Στρατή Αγγελή. Στρατή, τι συνέβη? Είναι ένα μετριό επεισόδιο που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Λευκού Οίκου, ενώ βλέπουμε εδώ σε απευθεία σύνδεση εικόνες από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο. Στην ευρύτερη περιοχή του Λευκού Οίκου, μερικά τετράγωνα πιο κάτω, τρεις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για συμπλοκή μεταξύ ακροαριστερών και ακροδεξιών. Αναφέρεται μάλιστα ότι οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είναι μια ομάδα μέλη της οργάνωσης Proud Boys, που μπορεί να μεταφραστεί ως υπερήφανα αγόρια. Είναι μια ακροδεξιά οργάνωση η οποία συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση με διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι κάποιος από το μέλος αυτής της οργάνωσης του Black Lives Matter, του κινήματος, συνεπλάκει με τους ακροδεξιούς και έχουμε τουλάχιστον 3 άτομα τραυματισμένα με μαχαίρι, ίσως και 4. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία. Πρέπει να πούμε ότι έχει εξαπολυθεί, όπως αναφέρεται, ανθρωποκυνηγητός στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτό το περιστατικό. Μάλιστα, Στρατή, αυτό που όλοι φοβόμασταν τις τελευταίες μέρες, ότι μπορεί να είχαμε επεισόδια με φόντο τις εκλογές και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων. Σε μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε αυτό το περιστατικό να θεωρηθεί συνηθισμένο με την έννοια ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα συχνά. Όμως εδώ έγινε κοντά στο Λευκό Οίκο, όχι μπροστά, κοντά όμως στην περιοχή αυτή, και ενώ το κλίμα είναι τεταμένο. Τις προηγούμενες ώρες, στη διάρκεια της νύχτας, είχαμε διαδήλωση και μικροεπισόδια κοντά στο Λευκό Οίκο, πάλι από διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα, ίσως υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ αντιπάλων ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, η αστυνομία αναφέρει 3 τραυματίες τουλάχιστον, άλλοι μιλούν για 4, και μάλιστα προσπαθεί να εντοπίσει τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό το επεισόδιο, που εκφράζονται φόβοι ότι θα μπορούσε να πάρει διαστάσεις μέσα στο βαρύ κλίμα που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές εξελίξεις. Το κλίμα, όπως έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες, είναι ιδιαίτερα πολωμένο και υπάρχουν ανησυχίες για επεισόδια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στρατή. Εμείς παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, τις εξελίξεις στις ΗΠΑ και για οτιδήποτε νεότερο διακόπτουμε και πάλι.